Πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάει κανείς για ανθρώπους που τους έχει θαυμάσει πάρα πολύ και που είναι ήδη μύθοι στην ελληνική και όχι μόνο πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει με τον Μάκη τον Μάτσα και με μένα. Για μένα ήταν ένα ίνδαλμα και είναι ένα ίνδαλμα, ένα είδωλο. Είναι ένας μύθος που είχα την τύχη να γίνει φίλος μου και να γίνω φίλη του. Και με την οικογένεια και με τη γυναίκα του. Είναι πάρα πολύ γνωστά αυτά, πολλά και γνωστά αυτά που έχει κάνει και έχει δημιουργήσει μέσα στην δισκογραφία την ελληνική ο Μάκης ο Μάτσας. Και θα προτιμούσα να αναφερθώ σε πράγματα πολύ προσωπικά, πώς τον γνώρισα, που νομίζω ότι χρωματίζουν ιδιαίτερα αυτές τις μεγάλες μορφές, γιατί δίνουν κάποιες πινελιές που είναι άγνωστες για τον περισσότερο κόσμο. Έκανα τότε το masterclass, ένα έργο που είχε σχέση με τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, και χρειάστηκε να βγάλω ένα δίσκο μικρό, ένα CD, όπου μιλούσα εγώ, ήταν η φωνή μου και έκανε, υποτίθεται, έδινε μαθήματα, masterclass στη Νέα Υόρκη. Ήθελα λοιπόν να βγει αυτό το CD και να το έχουμε στο βιβλιοπωλείο του θεάτρου. Και μου είπανε πρέπει να πας να δεις το Μάκη το Μάτσα. Έτσι πήγα λοιπόν στο γραφείο και βρέθηκα απέναντι σε έναν κύριο ευγενέστατο. Ήταν πάρα πολύ εύκολη η πρόσβασή μου. Με το που πήρα τηλέφωνο είπα το όνομά μου, δεν είχαμε βρεθεί ποτέ πριν. Αμέσως έγινε το ραντεβού, αμέσως ορίστηκε η συγκεκριμένη ώρα και με περίμενε ένας άρχοντας, ένας από αυτούς τους ευγενείς άντρες που πια όσο περνάνε τα χρόνια λιγοστεύουν στον πλανήτη. Δεν χρειάστηκε λοιπόν πάνω από 5 λεπτά για να καταλάβει αμέσως ποιο ήταν το ζητούμενο. Δεν ήταν καθόλου, όχι πως δεν ήταν κουραστικός, αλλά μου είπε μη συνεχίσετε, θα το κάνω αυτό που θέλετε. Και είπα εγώ όχι, πρέπει να συνεννοηθούμε και ξέρετε για τα οικονομικά, και μου είπε δεν έχετε να συνεννοηθείτε για τίποτα, αυτό σας το προσφέρω. Έφυγα από το γραφείο με τον ήχο αυτό της φωνής, με την γενναιοδορία, και σκεφτόμουν την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου που μπόρεσε να δει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα κάτι που εκείνου του κέντρισε το ενδιαφέρον, γιατί είναι άνθρωπος που ανήκει στην τέχνη, όχι μόνο στο τραγούδι, στην τέχνη. Είναι η οξυδέρκειά του, η ευαισθησία του, οι προσλαμβάνουσες που έχει για την τέχνη είναι τόσο εξελιγμένες και συγχρόνως έχουν και την αφέλεια μικρού παιδιού. Αυτό είναι το γοητευτικό σε αυτή την προσωπικότητα. Μου είπε λοιπόν ότι είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και μόνο που το ακούω και θέλω να σας το προσφέρω σαν δώρο. Από τότε άρχισε μια μεγάλη φιλία που διήκεσε όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα. Πάντα ερχόταν στο θέατρο και πάντα αυτό που φάγαμε πολλές φορές μαζί και μπορέσαμε να γνωριστούμε από κοντά πια, και αυτό που με γοήτευε ήταν αυτή η παιδικότητα που ήταν παντρεμένη με το δαιμόνιο το επιχειρηματικό, τη δύναμη και συγχρόνως το ευάλωτο και το ευαίσθητο του άντρα. Θεωρώ ότι σαν φυσιογνωμία που έχει γράψει τέτοια ιστορία στην ελληνική δισκογραφία, μοναδική, από οικογένεια πια, από τον πατέρα, και που συνεχίζεται και με τα παιδιά τώρα, είναι μοναδική. Σαν φυσιογνωμία λοιπόν έχει μια εμβέλεια, την εμβέλεια του μύθου, όχι άδικα, γιατί οι μύθοι δεν δημιουργούνται από ένα και μόνο γεγονός. Είναι συνάρτηση πάρα πολλών στοιχείων μιας προσωπικότητας. Και ο Μάκης ο Μάτσας συνδυάζει την ποιότητα, την ευγένεια, την αρχοντιά, την αγωγή, την παιδεία,
την ευαισθησία, την οξυδέρκεια, την πυγμή, τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, την εργατικότητα και τον απόλυτο, έχει σεβασμό για τον καλλιτέχνη. Σέβεται το είδος αυτό το ιδιαίτερο που λέγεται καλλιτέχνης. Είμαι τυχερή που με θεωρεί φίλη του και θέλω πραγματικά να ευχηθώ αυτοί οι καρποί να ανθίζουν από γενιά σε γενιά, να τους βλέπει και τους βλέπει να ανθίζουν, και θέλω να ευχηθώ να χαίρεται όπως χαίρεται και να ακούω το γέλιο του τις μικρές καθημερινές του χαρές, γιατί μεγάλες χαρές έχει δώσει και μεγάλα έργα έχει κάνει.